Σε απεργιακό κλείο σήμερα και το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο αν και σοβαρά υποστελεχωμένο βρίσκεται στο κόκκινο τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας της πίεσης που δέχεται από τον συνεχή αυξανόμενο αριθμό νέων κρουσμάτων κορονοϊού. Μέχρι και το μεσημέρι, 20 ήταν οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική COVID και ένας διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πρώτης γραμμής να αξιώνουν νέες προσλήψεις. Η ιδιαιτερότητα του δικού μας νοσοκομείου είναι ότι φτιάχτηκε μια κλινική COVID χωρίς να κλείσει κάποια άλλη κλινική και ουσιαστικά με το ίδιο προσωπικό που με δυσκολία έβγαζε τις βάρδιες του το προηγούμενο διάστημα, ξαφνικά πρέπει να υποστηρίξει μια επιπλέον κλινική. Όσο αυτή η κλινική έχει λίγα άτομα, είναι κάτι εύκολα διαχειρίσιμο. Όσο οι ασθενείς αυξάνονται, 15-20 ασθενείς να νοσηλεύει κλινική, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί είναι ασθενείς με απαιτήσεις, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή επιδείνωσης, το οποίο πατάει πάνω σε μια ήδη προϋπάρχουσα κόπωση. Στο νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχουν πάντα κενά. Δεν υπάρχει υπάρχεια. Θα θέλουμε να στελεχωθεί και με νοσηλευτικό προσωπικό, βεβαίως. Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους και οι εκπρόσωποι των περίπου 30 εργαζομένων συμβασιούχων του ΟΑΕΔ από το Ρέθυμνο, οι οποίοι αξιώνουν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Ζητάμε την άμεση μονιμοποίησή μας στο σύστημα, καθότι κατά κοινή ομολογία επιτελούμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, καλύπτουμε θέσεις μονίμων και επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί μια λύση για μας. Η κυβέρνηση είπε το επεξεργάζεται από πέρυσι. Στην επεξεργασία έχουμε μείνει. Στο πλευρό των νοσοκομιακών του Ρεθύμνου βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Εισπύρωσης από το Μητροπολιτικό Δήμο και την Περιφέρεια Κρήτης. Στην ουσία αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα όλων μας να διαφυλάξουμε την ζωή και την υγεία μας. Η κυβέρνηση και συνολικά το σύστημα παραμερίζει αυτά τα δικαιώματα στο όνομα του να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες και άλλα συμφέροντα. Οι δομές της υγείας στο νομό μας και το νοσοκομείο είναι τραγική, με τις ευθύνες αποκλειστικά του κράτους, και όταν λέμε κράτος εννοούμε πρώτα και κύρια την κυβέρνηση, αλλά συνευθύνη έχουν και η Περιφερειακή Αρχή και οι Δημοτικές Αρχές, όλοι όσοι τέλος πάντων συμφωνούν με το γενικότερο πλαίσιο της κυβέρνησης, που είναι να μην διαθέτει χρήματα για να στελεχώσει τις υπηρεσίες της υγείας. Οι γιατροί του Ρεθύμνου ζητούν μεταξύ άλλων την έκτακτη ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και την ανάπτυξη όλων των εμβολιαστικών κέντρων του νομού ώστε να ανακουφιστεί το Ίδρυμα.